Μάριο Αδάμου, είχαμε σύσκεψη με οργανωμένα σύνολα ελέγχου κατά της διαφθοράς στο Προεδρικό. Μάριε, καλό μεσημέρι. Ναι, νέα σύσκεψη λοιπόν για το ζήτημα, το οποίο υπενθυμίζουμε η θριαλίδα η οποία ξεχύλισε το ποτήρι ήταν το ρεπορτάζ του Al Jazeera. Προηγήθηκε, υπενθυμίζουμε επίσης, σύσκεψη την περασμένη Παρασκευή με τη συμμετοχή τότε εκτός του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής, του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, της Υπουργού Δικαιοσύνης και άλλων. Σήμερα ήταν με μη κυβερνητικές οργανώσεις και από ό,τι πληροφορούμαστε κινείται προς τρεις άξονες οι δέσμοι μέτρων, το πλαίσιο μέτρων το οποίο η κυβέρνηση θα προωθήσει ούτως ώστε να υπάρξει μια προσπάθεια πάταξης της διαφθοράς και παράλληλα να επανέλθει και η εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς τους θεσμούς. Όλοι αντιλαμβανόμαστε εδώ παρέθεση να πούμε Νικήτα ότι πλέον είναι σε μεγάλο βαθμό η απαξίωση με τα όσα είδαν και το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα. Τρεις άξονες λοιπόν. Είναι η ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου λογοδοσίας, διαφάνειας και κάποιο μέτρο για πάταξη της διαφθοράς. Δεύτερο είναι η προώθηση νομοσχεδίων τα οποία εκκρεμούν στην Βουλή, αλλά και νομοσχεδίων τα οποία βρίσκονται για νομοτεχνική εξέταση στα διάφορα υπουργεία ή στην νομική υπηρεσία. Και τρίτον είναι η υιοθέτηση συστάσεων και προτάσεων διεθνών οργανισμών που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση με σκοπό να υπάρξει ενίσχυση της διαφάνειας. Είναι δέσμοι προτάσεων τις οποίες θα ανακοινώσει το επόμενο διάστημα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και όταν αυτές θα λάβουν και την τελική τους μορφή. Είναι μια κρίσιμη προσπάθεια, να μου επιτραπεί ο χαρακτηρισμός, σε ό,τι αφορά όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή να επέλθει η εμπιστοσύνη ξανά σε θεσμούς οι οποίοι έχουν τρωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με φαινόμενα και αποκαλύψεις που είχαμε το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, να δούμε και τις σχετικές δηλώσεις, Μάρια. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά τη σύσκεψη εν πρώτης, μετέφερε στους παρευρισκόμενους την αποφασιστικότητα αλλά και την πολιτική του βούληση για να αναλυφθούν δράσεις για περαιτέρω ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λογοδοσίας, ενίσχυση της διαφάνειας αλλά και αποτελεσματικότερης καταπολέμησης της διαφθοράς. Φτάσαμε στην ώρα μηδέν και πιάσαμε πάτο. Και γι' αυτόν τον λόγο, εάν θέλουμε να έχουμε την οποιαδήποτε πιθανότητα επιτυχίας για πάταξη αυτού του καρκινώματος της διαφθοράς, τότε θα πρέπει να υπάρξει μία ολιστική προσέγγιση του θέματος και ένας σχεδιασμός στρατηγικός, ούτως ώστε να μην αντιδρούμε απλά στα διάφορα συμβάντα που βγαίνουν στην επιφάνεια, αλλά επιτέλους να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πρόληψης που να αγγίζει και τους τρεις πυλώνες ενός κράτους.